System, μαζί με την Ισπανική Euroversa έχουν πρόταση για τον ελληνικό στρατό και τα σώματα ασφαλείας προκειμένου ένα σασί να καλύψει πλήθος αναγκών. Στην Ελλάδα έχουμε φέρει το όχημα VAMTAC, είναι στη θωρακισμένη του έκδοση. Το συγκεκριμένο είναι φορέας οπλικού συστήματος, το οποίο μπορούμε να σας παρουσιάσουμε για να έχετε μία εικόνα του οχήματος. Το συγκεκριμένο είναι σε διαμόρφωση Ισπανικού στρατού. Το όχημα έχει έρθει στην Ελλάδα για πρόταση στον ελληνικό στρατό με ελληνική συμπαραγωγή. Φέρει όλες τις πιστοποιήσεις TANAG του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για κινητήρα Steiger. Υπάρχει και νεότερη έκδοση κινητήρα σου που φτάνει μέχρι τους 274 ύπους ανάλογα τη διαμόρφωση του οχήματος. Με αυτόματο κυβότιο Allison 6 σχέσεων. Έχει τα λάστιχα τα οποία... Τα λάστιχα με την λεγόμενη τεχνολογία Run Flat. Μπορεί ο οδηγός να τα φουσκώσει, να τα ξεφουσκώσει ανάλογα το έδαφος που θα κινηθεί. Σε περίπτωση που έχουμε καταστροφή του ελαστικού, το εσωτερικό κομμάτι του επιτρέπει να περπατήσει άλλα 50 χιλιόμετρα μέχρι να χρειαστεί να αντικαταστήσει το λάστιχο, προκειμένου να φύγει από την περιοχή κινδύνου. Ξεκινώντας από τον οδηγό και πίσω, το όχημα πλέον είναι θωρακισμένο. Περιμετρικά έχει την λεγόμενη θωράκιση επίπεδο 3 ΝΑΤΟ και από κάτω επίπεδο 2 για νάρκες. Το προσωπικό είναι μέσα προστατευμένο. Βλέποντας μέσα το χώρο, έχουμε πλέον ψηφιακές οθόνες. Πολλοί διακόπτες βρίσκονται ψηλά για λόγους υγρασίας να μπορέσει το όχημα να περάσει υδάτινο κόλλημα. Είναι αυτόματο. Ξεκινώντας από τη θωράκισή του στην πόρτα, βλέπετε ότι μπορεί να ασφαλίσει για να αντέξει σε ενδεχόμενη έκρηξη. Και φτάνοντας πλέον στα καθίσματα, είναι σημαντικό να δούμε ότι το προσωπικό είναι δεμένο με ζώνες 5 σημείων, πολύ χοντρές ζώνες, έχει μαξιλάρια πάνω στα προσκέφαλά του, υπάρχει ένα δάπεδο δεύτερο το οποίο δεν έχει μεγάλη αντοχή, το καταλαβαίνει κάποιος χτυπώντας το. Και σημαντικό να πούμε εδώ ότι τα καθίσματα πλέον δεν ακουμπάνε στο δάπεδο, αλλά κρέμονται από την οροφή του οχήματος. Αυτό συμβαίνει διότι όταν το όχημα δεχθεί πυρά και ιδιαίτερα όταν πατήσει κάποια νάρκη, η έκρηξη της νάρκης δημιουργεί θερμοκρασία, υψηλή πίεση, θραύσματα. Η θωράκιση είναι ικανή να μας προστατεύσει από αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά παράγουν μια τεράστια δόνηση, σαν να συγκρούεται το όχημα. Αυτή η δόνηση είχε δείξει ότι καταστρέφει τα κόκαλα του προσωπικού. Έτσι λοιπόν εδώ τι έχουμε, όλη η δόνηση της έκρηξης δεν θα πάει στα πόδια του προσωπικού διότι θα καταστραφεί το δάπεδο. Το προσωπικό είναι δεμένο με τις ζώνες, άρα δεν εκτοξεύεται από τη θέση του, το κεφάλι του προστατεύεται από τα μαξιλάρια και επειδή το κάθισμα κρέμεται από την οροφή, η δόνηση έρχεται γύρω από το κάθισμα στην οροφή. Άρα στη χειρότερη περίπτωση θα χορέψει, μπορούμε να πούμε, με το κάθισμα, άρα δεν θα σπάσει τη μέση του. Έχουμε οροφή στο όχημα, όπου μας επιτρέπει να τάξουμε πάνω το οπλικό μας σύστημα. Μπορούν να μπουν πολλαπλά οπλικά συστήματα, όπως επίσης μπορεί να μπει ηλεκτρομηχανικός πύργος, ο οποίος θα ελέγχεται εσωτερικά με κάποια τηλεκατεύθυνση. Έχουμε ήδη ελευθερώσει τη ρόδα. Και ένας ιδιαίτερος χώρος αποσκευών. Ο ιδιαίτερος χώρος οπλισμού, πυρομαχικών και των λοιπόν στοιχείων που θέλει να μεταφέρει το προσωπικό. Μπορεί αυτός να περάσει από το θωρακισμένο μέρος στο χώρο που έχει τα πυρομαχικά του και από εδώ να δώσει πυρομαχικά σε αυτόν που είναι πάνω στο οπλικό σύστημα.